Αυτοδιοικητική συζήτηση λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτοδιοικητική και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την καθημερινότητα των δημοτών. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Ηρακλείου, ο κ. Γιώργος Βουρεξάκης, με το συνδυασμό του κ. Καλοκαιρινού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία είναι οι καυτές πατάτες για το Δήμο Ηρακλείου, κ. Βουρεξάκη. Ηρακλείο, δύσκολη πόλη, πολλές καυτές πατάτες. Και αν έχετε διαχειριστεί, και εδώ ισχύει όχι τα παραπονά στον Δήμαρχο, τα παραπονά σας στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Και να ξεκινήσουμε. Είναι πέντε χρόνια πράγματι, είναι μια φοβερή εμπειρία, είναι πραγματικά δύσκολο. Αλλά συνάμα είναι και ενδιαφέρουσα, γιατί είναι το κομμάτι του δικτύου του Ηρακλείου. Το Ηρακλείο στο νερό βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Δηλαδή έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξη. Οπότε κάθε βήμα που γίνεται σου δίνει μια ικανοποίηση. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα πολλά βήματα να γίνουν, ωστόσο. Αλλά σημασία είναι που, όπως λέμε, μπήκε το νερό στο Ριάκι. Το Ριάκι. Να τα ξεδιπλώσουμε λίγο. Κυριολεκτικά το λέτε εσείς. Ναι. Να τα ξεδιπλώσουμε λίγο, κύριε Βουρεξάκη. Να ξεκινήσουμε. Για τις λεπτομέρειες, γιατί χρειάζεται να τα ξεδιπλώσουμε. Για να μάθει και ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί υπάρχουν κάποια διαχρονικά προβλήματα, θα έλεγα, που ταλανίζουν πάρα πολύ την ΔΕΙΑΗ. Να δούμε λίγο ποια είναι αυτά, να ξεκινήσουμε από αυτή. Ναι, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, για μένα το βασικότερο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Από το 2010, που τότε είχαμε το υπερβολικό νούμερο των 240 ατόμων στη ΔΕΙΑΗ υπαλλήλων, που ο Δήμος Ηρακλείου ήταν μόνο Δήμος Ηρακλείου. Δεν είχαμε την Αλικάρνασσο, Τέμενο και τα υπόλοιπα. Ναι, σωστά. Ναι, φτάσαμε τώρα να έχουμε 100 άτομα. Καταλαβαίνετε. Και μέσος όρος ηλικίας 58 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς. Να σας πω παραδείγματα. Χανιά 170 υπαλλήλους. Λάρισα 240. Λάρισα μικρότερη από το Ηράκλειο, έτσι. Mm-hmm. Πάτρα 340-350 άτομα. Δεν γίνεται. Αυτή η αλλεργία που υπάρχει με το προσωπικό, και όχι μόνο τη ΔΕΙΑΗ και το Δήμο Ηρακλείου, καθαριότητα, πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Γιατί όμως, κύριε Βουρεξάκη, ο κόσμος τα ακούει και λέει, γιατί δεν έχει προσωπικό η ΔΕΙΑΗ. Να σας πω, εγώ το έμαθα. Δεν είμαι τη ΔΕΙΑΗ για όλο το. Ακόμα είμαστε σε μνημονιακούς όρους. Οτιδήποτε έγκριση προσωπικού δημόσιου ή δημοτικού γίνει στην Ελλάδα, πρέπει να πάρουν την έγκριση των Βρυξελών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ ευτυχώς. Πέρυσι επέμενα πάρα πολύ, γιατί εμείς είμαστε στα όρια πλέον. Mm-hmm. Και πήγα στην Αθήνα και με πίεση το καταλάβανε ευτυχώς. Γιατί όλα κερδίζονται με πίεση. Καταφέραμε και εγκρίνανε 53 μόνιμους υπαλλήλους στη ΔΕΙΑΗ. Σημαντική ανάσα. Ναι. Πήραμε ήδη το Γενικό Διευθυντήριο από το Γενάρη. Αυτό ήταν μια πιο εύκολη διαδικασία. Θα πάρουμε τόσο των ημερών 14 ΠΕ, ΤΑΦΕ, mm-hmm. Πανεπιστημιακής Τεχνικής Εκπαίδευσης. Και θα μέσω του ΑΣΕΠ θα πάρουμε άλλους 38 που είναι εργάτες. Υδραυλική, όλοι αυτοί. Αυτή είναι μια ανάσα, δεν έχουν έρθει ακόμα. Μου είπαν ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα είναι. Οπότε κάτι που περιμένουμε να ολοκληρωθεί τους. Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα, θέλω να το τονίσω. Γιατί όλο αυτό, γιατί πρέπει οτιδήποτε, δυστυχώς στην τοπική αυτοδιοίκηση, τίποτα δεν είναι κανονικά. Πρέπει να το διεκδικήσει. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βουρεξάκη. Χάσατε πολύ κόσμο σε σχέση με το 2010. Πάρα πολλά άτομα. Χάσατε όμως και έμπειρο προσωπικό. Είχατε και κύμα συνταξιοδοτήσεων. Γιατί είναι σημαντικό να δεις και ποιους χάνεις. Γιατί αν χάνεις έμπειρους ανθρώπους και χρειάζεται μετά να εκπαιδεύσει κάποιους άλλους. Ακριβώς αυτό ήταν έμπειρο. Αρκεί να σας πω ότι το Ιούνιο, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει, το Ιούνιο φύγανε 45 άτομα από τη ΔΕΙΑΗ. Ήτανε 20-22 άτομα παλιοί συνταξιούχοι που δουλεύανε σε νόμιμα. Ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα, λέτε τον Ιούνιο. Ναι, γιατί είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με συνταξιούχους. Mm-hmm. Είχαμε τους 8 μηνύτες, 19, και είχαμε και 7 άτομα. Αυτά οι 8 άτομα από το που είχαν πάρει με τον COVID, αυτοί που είχαν κερδίσει τις δικαστικές αποφάσεις, πήγανε. Καταλαβαίνετε, είχαμε 4 άτομα, γιατί ο κόσμος ήταν διαμαρτύρεται, 4 άτομα υδραυλικούς να παλέψουν πιο ένα Ηράκλειο. Mm-hmm. Και τρέχαν τα νερά εδώ, τρέχαν τα νερά εκεί πέρα. Και λες, εγώ δεν είμαι, εγώ ξέρετε, είμαι πρόεδρος. Και λέγες του προϊσταμένου, σου λέει προϊσταμένος, εκεί θα πάω, διότι αυτή η βλάβη αφορά 500 κατοίκους. Και είσαι μια προτεραιότητα, γιατί τρέχανε τα νερά και τρέχανε. Δεν μπορούσα να κλείσουμε τα νερά, κλείνουμε τα νερά, τις βάνες, θα μένουν και οι άνθρωποι χωρίς νερό. Πολύ δύσκολο κομμάτι, ειλικρινά. Πάντως, κύριε Βουρεξάκη, και πάλι, πολλοί κόσμος, πολλοί δημότες του Ηρακλείου παραπονιούνται ότι ειδικά τους θερινούς μήνες μένανε αρκετές φορές χωρίς υδροδότηση. Ότι βλέπανε τις βρύσεις τους να στερεύουν. Και αναρωτιέται ο κόσμος και λέει, αυτό σε τι ευθύνεται. Ευθύνεται στο πρόσχερο κάποια βλάβη που θα επισκευαστεί, εντάξει, ή ευθύνεται και στη βαθύτερη αιτία που λέγεται παλιό σύστημα. Το σύστημα της υδροδότησης στο Δήμο Ηρακλείου οφείλεται στη διαχείριση των ποσοτήτων νερού που γίνεται για να μην γίνεται αλόγια στη χρήση. Πού οφείλονται όλα. Όπως θα πάτε, κάθε κομμάτι, ακριβώς αυτό είναι. Φέτος, μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν έχουμε τον Αποσελέμη,
Κάθε χρόνο ξεκινούσαμε το Μάιο με 25 εκατομμύρια κυβικά στον Αποσελέμι, αυτή είναι η δυναμικότητα του Αποσελέμι. Φέτος ξεκινήσαμε με 1,5 εκατομμύρια κυβικά. Θα έπρεπε. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Πόσο έχει πέσει ποσό. Τώρα γύρω στα 4,5 με 5 είναι. Και ξέρετε, δεν είναι 4,5-5, γιατί από τα 4,5-5 είναι τα 2. Διότι τα 2,5 πρέπει να μείνουν ασφαλείας. Οπότε μα φτάνει οριακά το νερό μέχρι και το Δεκέμβρη. Οριακά. Μετά πλέον δεν θα έχουμε το νερό του Αποσελέμι που είναι περίπου 500 κυβικά την ώρα και ξεπερνάει μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου. Άρα ελπίζουμε σε καλές βροχοπτώσεις. Ναι, αμάν κάνουμε. Όχι φυσικά αυτά που είδαμε στη Θεσσαλία πραγματικά. Και αν δεν έχουμε όμως βροχοπτώσεις, κύριε Μπρεξάκη, ποιο είναι το plan B. Να σας πω τώρα, κοιτάξτε. Εγώ μετά 5 χρόνια έχω χτίσει μεγάλη εμπειρία. Και να σας πω ποια μεγάλη εμπειρία ήταν, πιο μεγάλη εμπειρία για μένα, έτσι που τα είδα όλα αυτά, ήταν με την Κύπρο. Επειδή έχουμε πολλές συνεργασίες με την Κύπρο, η Κύπρος είναι. Εγώ δεν είμαι υδραυλικός, δεν είμαι μηχανολόγος, μαθηματικός είμαι. Αλλά η Κύπρος είναι ένα νησί παρόμοιο με την Κρήτη. Χωροταξικά, πληθυσμιακά, βροχές, λιγότερες από εμάς. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ενιαία διαχείριση νερού της Κύπρου. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Το είπε ο Μητσοτάκης τη ΔΕΘ πρώτη φορά. Ναι, το ακούσαμε πριν. Το είπε και ο κύριος Αρναουτάκης, είχα πάει στην. Ενιαία περιφερειακή λοιπόν. Ναι, της Κρήτης. Και ξέρετε, τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, διότι υπάρχουν δίκτυα από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα, το Αποσελέμι. Έχουμε δίκτυα από το Ρέθμνο, τα Χανιά. Και τώρα είναι ευκαιρία με το νέο άξονα. Έχουμε κάνει ήδη επαφές να ενσωματώσουμε ένα δίκτυο Ηράκλειο-Ρέθμνο. Οπότε αυτόματα καλύπτουμε το 80% του ολικού μήκους του δικτύου αυτού που θα μπορεί να φέρει νερό στο φράγκο του ποτάμου στο Ρέθμνο. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο. Γεμάτο είναι. 99%. Και εδώ στο Ηράκλειο δεν έχουμε. Και πάντα όλοι ξέρουμε το κριτική ότι στη Δυτική Κρήτη το νερό είναι πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ανατολική. Είναι τώρα μια τεράστια ευκαιρία να γίνει. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και φυσικά να εκμεταλλευτούμε. Έχουμε τα φράγματα του φράγματου Αποσελέμι, κάποια μικρά φράγματα στις δαφνές που θέλουν να γίνουν, στις σασίτες του Λαδούκου. Αυτά τα συζητάμε πολλά χρόνια. Ξέρετε, ο ένας το έχει τη συζήτηση παραπάνω. Και το μεγάλο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι ο Αλμύρος. Ο Αλμύρος ποταμός, ο οποίος είναι 1 εκατομμύριο κυβικά ημερησίως στη θάλασσα. Το 75% λένε ότι είναι νερό, κανονικό γλυκό νερό, και το υπόλοιπο 25% είναι θαλασσινό νερό. Πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους τις θεωρίες. Η μόνη εκμετάλλευση που έγινε πριν 2 εβδομάδες έγινε στο Δήμο Γαζίου με την αφαλάτωση. Η αφαλάτωση πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αφαλάτωση. Δεν είναι όπως παλιά περιβαλλοντικά που ήταν πολύ επιβαρυντική. Είναι λίγο ακριβή, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι μια λύση που μπορούμε να πούμε ότι σε 6 μήνες που θέλουμε νερό, αφαλάτωση θα πάρουμε. Δηλαδή πρέπει να γίνει, συγγνώμη, πρέπει να γίνει να υπάρχει έστω σαν εφεδρική σε δύσκολες εποχές. Εσείς, αν είστε η επόμενη δημοτική αρχή, η παραταξή σας, θα βάλετε μπρος αυτό που συζητιόταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μια συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου που είναι γειτονικός για την αξιοποίηση του Αλμυρού. Την κάνουμε ήδη, την έχουμε. Εμείς έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα λίμματα του Γαζίου έρχονται στο βιολογικό του Ηρακλείου. Ένα μεγάλο έργο που έχουμε το προτείνει τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψη, έχει εγκριθεί 18 εκατομμύρια ευρώ, είναι 36.000 κυβικά. Όσο είναι ο όγκος των λιμάτων που έρχονται στο Ηράκλειο, να έχουμε αντίστοιχο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Ήδη έχουμε 6.000 πάνω στην προφητηρία. Με αυτό καταλαβαίνετε, θα στείλουμε νερό παντού. Θα στείλουμε στη Φοινικιά, στις Αρχάνες, στην Γνωσό, παντού, στις Βασιλιές. Θα εξοικονομήσουμε και τον υδροφόρο οριζόντα. Θα κάνουμε μια εξοικονόμηση, θα προστατεύσουμε τον υδροφόρο οριζόντα που είναι τόσο σημαντικός. Για να κλείσουμε το κομμάτι και του νερού, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία και για τους παιδικούς και θέλω και να πούμε και τα άλλα προβλήματα της ΔΕΙΑΗ, που είναι το ενεργοβόρο πρόβλημα. Αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ενεργειακό. Ναι, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμολόγηση του νερού. Είναι ικανοποιητική, πιστεύετε? Έχουμε δει βέβαια και τραγελαφικές καταστάσεις στο παρελθόν, κύριε Μπουρεξάκη, με υπέρογκους λογαριασμούς στις βασιλιές. Φτιάξαμε όλα. Ναι, το θυμόμαστε. Ένα μεγάλο για μένα ικανοποίηση είναι εγκριθήκανε 48.000 νέα υδρώματα ψηφιακά. Έχουμε βάλει ήδη 2.000 βασιλιές. Πήραμε τις πρώτες ενδείξεις τώρα, δουλεύουν με περίπου. Δεινοπάθησαν στις βασιλιές, κύριε Βουρεξάκη. Μα τα διορθώσαμε όλα όμως. Τα διορθώσαμε γιατί ξέρετε τι είναι. Σημασία πάντα δουλεύει, πρέπει προβλήματα, άμα κάνεις, άχεις. Προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματα. Δεν είναι σαν να πεις, ξέρεις, 2.000 ευρώ λογαριασμό πρέπει να τον πληρώσεις. Όχι. Τα διορθώσαμε, βάλαμε ψηφιακά. Θα μπορούμε σε ένα χρόνο από τώρα, σε 1,5 χρόνο, να έχουμε λογαριασμούς κάθε μήνα.
που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για κάθε δημότη. Είναι, ξέρετε, ψυχολογικό. Άλλο να δίνεις 10 ευρώ το μήνα 12 και άλλο να δίνεις τα 70 ευρώ το εξάμεινο, τα 80 ευρώ. Τα ερωτήματα είναι πολλά και κυρίως έχουν να κάνουν τώρα, Μπάμπη, και με τα οικονομικά της ΔΕΙΑΗ, έτσι. Πολλά τα χρέη προς τη ΔΕΙΑΗ, αλλά και τα χρέη της ΔΕΙΑΗ. Κύριε Μπουρεξάκη, να μας δώσετε συνοπτικά την εικόνα. Ναι, θα πω, πρέπει να το μάθουν και οι Ηρακλειώτες. Το μεγαλύτερο χρέος της ΔΕΙΑΗ είναι ένα χρέος του 1993 που είχαν πάρει τότε η τότε Δημοτική Αρχή για να κάνουν το δίκτυο αποχέτευσης. Σε δύο χρόνια αυτό το 95 πήγε στο ΕΣΠΑ. Αυτό ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ, 6,5 δισεκατομμύρια με τελικές δραχμές τότε. Αυτό έφτασε σε ένα σημείο στα 100 εκατομμύρια έφτασε. Δεν είχαν πληρωθεί σχεδόν τίποτα, μόνο κάτι επιχορηγήσεις που είχαν πάρει τότε η ΔΕΙΑΗ από το Υπουργείο Εσωτερικών που έδινε τότε. Εμείς από το 2016 είναι μια καλή συμφωνία ο κύριος Λαμπρινό με τον Δραγασάκη. Έπεσε στα 50 εκατομμύρια, τα οποία θα πληρωθούν 40 χρόνια, ένα 250 άτοκα, αλλά. Αυτό που θέλω να πω εγώ, τη Νέα Δημοτική Αρχή, όποιος και να είναι δήμαρχος, θα πρέπει να απαιτήσει, έχουν δοθεί ήδη 16 εκατομμύρια, να πληρωθεί μόνο το κεφάλαιο. Εδώ χαρίζονται χρήματα. Να διαγραφούν όλα τα υπόλοιπα. Ναι, δεν γίνεται. Το χαρίζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν γίνεται. Να πληρωθούν 18 εκατομμύρια. Μην χάσει ο ελληνικός λαός. Είναι 2 εκατομμύρια. Να κλείσει το θέμα αυτό. Εμείς έχουμε δώσει από το 16 8 εκατομμύρια. Φανταστείτε να είχαμε στο ταμείο του ΔΕΙΑΗ 8 εκατομμύρια τι έργα και παρακαλάμε να βγει ένα πρόγραμμα να το εντάξουμε. Αυτό τελεία και παύλα για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που έχουν ρυθμιστεί είναι το ενεργειακό κόστος. Όλη η Ελλάδα είναι έτσι. Τεράστιο κόστος. 8,5 εκατομμύρια ήταν μόνο η ΔΕΗ το 2022 τη ΔΕΗ. Δεν υπάρχει. 8 εκατομμύρια στα 19-20 εκατομμύρια τζίρο. Τώρα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Παιδική σταθμή, κύριε Βουρεξάκη, δεν θα ρωτήσω αν αρκούν. Θα διαπιστώσουμε, όλοι έχουμε διαπιστώσει μάλλον, ότι δεν αρκούν. Τι κάνουν. Και δεν αρκούν ένα παραπάνω, διότι τα τελευταία χρόνια η παιδική σταθμή είναι περισσότερο τα βρέφη. Όταν λέμε βρέφη, λέμε παιδιά μέχρι 1,5 χρονού. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Διότι να ξέρει ο κόσμος ότι όταν έχουμε ένα βρεφικό σταθμό και έχουμε την αίθουσα, άμα έχουμε νήπια από 2,5 χρόνια και πάνω, μπορούμε να βάλουμε 24 παιδάκια. Άμα είναι ευρύ, βάζουμε 8 παιδάκια. Καταλαβαίνετε, αυτόματα μειώθηκε πολύ ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου. Είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή, περίπου 1.000 παιδιά μένουν απ' έξω. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2023 να μένουν παιδιά απ' έξω, πρέπει να λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί ολοήμεροι, αυτό είναι, και πρέπει να απαιτήσουμε και πρέπει να φτιαχτούν παιδικοί σταθμοί. Εγώ θα παραδεχτώ ότι εμείς δύο παιδικούς σταθμούς γενιάσαμε στα 9 χρόνια. Επειδή τα λέτε ανοιχτά, θα μπορούσατε να είχατε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εκείνη την εποχή, ήταν και φτηνά, κανείς δεν το ξέρει τότε το κόστανε. Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα δύο που είχαμε στο Μεγάλη Ξυλούρη λαϊκές. Είχαμε κάνει και μια έρευνα. Οι λαϊκές γειτονιές είχαν μεγαλύτερα προβλήματα. Αλικαρνασό, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει άλλους δύο παιδικούς και στη Λιδάκη πέρα που μπορούσαμε να κάνουμε. Χαιρόμαστε που το επισημαίνετε έτσι. Ναι, είναι όλοι, γιατί βλέπουμε την ανάγκη. Ξέρετε, η κρίση είναι μεγάλη, δεν παλιά. Που είμαστε όλοι σε μια άλλη κατάσταση και παίρναμε 1.500 ευρώ, έδινε και 5-6 εκατοστάρικα ή 4 εκατοστάρικα. Είναι κοινωνικό θέμα, κύριε Βουρεξάκη. Με 7 εκατοστάρικα τώρα, άμα πληρώσει 8, θα δώσει 4,5 εκατοστάρικα μια γενιά σου κρατάει. Και εμένα η πρόταση είναι προσωπική μου, είναι. Δεν είναι τη παράταξη, ούτε του κύριου. Εμένα το βάουτσερ πρέπει να δίνεται είτε το παιδί μπει, τα λεφτά μάλλον του βάουτσερ, είτε το παιδί μπει στον παιδικό σταθμό, είτε δεν μπει. Εφόσον μένει έξω, φυσικά θα κάνει αίτηση όταν τα βάλει στην τσέπη, έτσι. Βρίσκει τη θέση, εύκολο είναι να πει ότι εγώ οδοπαθμάει, δεν σου βρίσκω θέση ιδιωτική. Τα λεφτά, τα 3.000 που αφούν το βρέφος, τα 2.300 ομίλου όπως είναι για τα παιδιά πάνω από 2,5, να μένουν στους γονείς, να μπορέσουν να βοηθηθούν, να πάρουν μια κοπέλα να προσέξει τα παιδιά του. Δεν γίνεται. Εμείς τα ζούμε κάθε μέρα. Δύο δόξεις λαμπρό για τους κυκλικούς. Αυτό είναι προσωπική μου πρόταση. Δεν θέλω να πω ότι είναι του κυρίου Καλοκαιρινού. Είναι προσωπική μου, είναι. Το έχω ζήσει 4 χρόνια στο Δοπαθμάι. Η παιδική σταθμή, η δημοτική είναι άριστη. Όλοι το παραδέχονται από κάθε άποψη. Από προσωπικό, δεν νομίζω ότι υπάρχουν καλύτεροι. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα προσωπικό. Και αυτοί που είναι, είναι και οι παλιοί που είναι του 56, τα καπεταράκια από κάτω, το μητέρα, θυμάστε, του 58 κατασκευή. Αν και να ξέρει και ο κόσμος ότι το 1958 ο σταθμός του μητέρα έχει μπει στο ΕΣΠΑ. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε το 2011-2012, τότε εγώ είχα μπει στο Δήμο. Εγκρίθηκε τώρα 200 άτομα, τα γραφεία του Δοπαθμάη. Θα ξεκινήσουν εκεί πέρα, θα γίνει τώρα δημοκράτηση και πιστεύω θα βοηθήσει πολύ την περιοχή. Κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστώ. Ώρες θέλουμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να. Και όχι μόνο για τα αυτά, αλλά για το όλο. Άκου είναι μεγάλη πόλη. Η πρωτεύουσα της Κρήτης είναι. Πολλά, πολλά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως για αυτή την ουσιαστική συζήτηση που κάναμε. Και θα πούμε και μετά τις εκλογές πιο ελεύθερα, πιο. Έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά.